Αγαπητοί περιφερειακοί σύμβουλοι και όσοι μας ακούν, ελπίζω κάποιοι από τους συμπολίτες μας να ακούν, όλοι συζητούν τα μέτρα που δεν πήρε η κυβέρνηση για τον κορονοϊό, για την πανδημία, τι είπαν οι επιστήμονες, τι λένε τα πολιτικά κόμματα, οι φορείς των εργαζομένων και προπάντων ο κόσμος συζητάει τι λένε οι μαχόμενοι υγειονομικοί. Κατά τη γνώμη μας έχει μείνει χωρίς ουσιαστική συζήτηση ο ρόλος των περιφερειακών διοικήσεων και πρωτίστως της μεγαλύτερης περιφέρειας, δηλαδή της περιφέρειας Αττικής, τι ρόλο έπαιξε στα πλαίσια της πανδημίας. Αφορμή για το σημείωμα αυτό και την ομιλία είναι η συζήτηση βέβαια για τον προϋπολογισμό του 2022. Πολλοί σύμβουλοι μέχρι τώρα στάθηκαν στο θέμα της πανδημίας και το τι δεν έκανε η περιφέρεια για το σοβαρό αυτό ζήτημα. Και θα πω επιγραμματικά τι δεν έκανε η περιφέρεια. Γιατί αναλώθηκαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι της προηγούμενης διοίκησης και της τωρινής σε σχέση με τις δαπάνες που χορήγησαν για την υγεία κτλ. Που ουσιαστικά εκ προημίου λέμε και το έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι τα χρήματα που δίνουν για τα νοσοκομεία, για την υγεία γενικά, η τοπική διοίκηση, είτε οι Δήμοι είτε οι περιφέρειες, είναι ένα μικρό συμπλήρωμα του πενιχρού κρατικού προϋπολογισμού και είναι ουσιαστικά για ξεκάρφωμα να καλύψουν τις κρατικές δαπάνες, τις υποχρεωτικές κρατικές δαπάνες. Αυτή είναι η ουσία των παροχών για τη δημόσια υγεία. Δεν είναι αρμοδιότητα των περιφερειών, είναι αρμοδιότητα του κράτους. Επειδή είναι πετσοκομμένοι οι προϋπολογισμοί από τα μνημόνια, πρώτο, δεύτερο, τρίτο και το μεγάλο τέταρτο, γι' αυτό ακριβώς κάποια κονδύλια από το ΕΣΠΑ μεταφέρονται σε δαπάνες υγείας. Δεν αντιτάχθηκε λοιπόν η τωρινή διοίκηση στη λεμιτόμο του κρατικού προϋπολογισμού, που το 2021 έκοψε περίπου 570 εκατομμύρια. Και το 2022 περίπου 250 εκατομμύρια για την υγεία σε σχέση με το 2020. Ταυτίστηκε με την κυβέρνηση, όπως έκανα και η προκατοχή της, όταν περικόπτεταν χρόνο με τον χρόνο οι δημόσιες δαπάνες. Ποτέ δεν είδαμε την τελευταία δεκαετία να έχουμε αυξητική τάση των κρατικών δαπανών για την υγεία. Δεν άκουσε η τωρινή διοίκηση τη φωνή των υγειονομικών για στήριξη των αιτημάτων για μόνιμο προσωπικό. Αντίθετα, υπερθεμάτισε τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, όπως και η προηγούμενη διοίκηση και η προηγούμενη κυβέρνηση. Τι δεν έκανε πάλι ο κύριος Πατούλης και η διοικούσα παράταξη, δεν προέβλεψε δαπάνες για ευαίσθητους τομείς, παραδείγματος χάρη για ΟΚΑΝΑ, για ΚΕΘΕΑ. Αντίθετα, συνέχισε πλούσιες χορηγίες για τα φαραωνικά έργα της Αθηναϊκής Ριβιέρας, για το μεγαλομέτωχο της ΑΕΚ, όπως και η προηγούμενη διοίκηση. Και σιγοντάρισε το μεγάλο περίπατο και το έγκλημα στο Βοτανικό. Δεν έκανε επίταξη, προσέξτε, ούτε καν με μίσθωμα ξενοδοχείων για να μπουν σε καραντίνα οι άνθρωποι των οίκων ευγυρίας που μολύνθηκαν ή οι ασυμπτωματικοί φορείς, όπως νέοι μετανάστες που στην πράξη έγιναν υπερμεταδότες. Αντίθετα, η διοίκηση πρωτοστάτησε παλιότερα στη διαφήμιση με τον Δήμαρχο Περιστερίου της κλινικής εκείνης που είχε τόσα θύματα. Δηλαδή, και ταυτόχρονα υιοθέτησε την επέκταση του θεσμού της ύπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα σε τομείς υγείας, παιδείας και κοινωνικής ασφάλισης. Αυτή είναι και η στρατηγική σύμπλευση φυσικά της και της κυβέρνησης και όλων των κομμάτων του Ευρωπαϊκού Τόξου και των αστικών κομμάτων, κόντρα στο αίτημα των μαχόμενων υγειονομικών για επίταξη του ιδιωτικού τομέα χωρίς αποζημίωση των κλινικαρχών. Διότι εδώ παίζεται ένα σικέ παιχνίδι ανάμεσα στην διοικούσα και την προηγούμενη διοίκηση, ποιο θα είναι το τίμημα της αποζημίωσης των κλινικαρχών. Όταν έχουμε υγειονομικό πόλεμο, δεν συζητάμε για αποζημίωση των κλινικαρχών. Συζητάμε για ένταξη των ιδιωτικών δομών στο δημόσιο σύστημα υγείας, χωρίς αποζημίωση και με όρους αμοιβής του προσωπικού, με όρους δημοσίου. Ολοκληρώστε, αν θα ανήκουν. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Είστε στο πεντάλεπτο, είμαι υπέρ ημών. Όχι της λοιπόν, ισότιμου. Κοιτάξτε να δείτε.
Θα σας πω αμέσως. Μεροληπτό υπέρ ημών. Αλλά ολοκληρώστε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά τα δέν που η περιφέρεια ελέγχεται κατά όσα δεν έκανε. Και παραδείγματος χάρη, για να μπαλώσει ένα μικρό μέρος από την υποχρηματοδότηση που προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός, μετακυλεί κονδύλια από το ΕΣΠΑ που προβλέπονται για άλλους τομείς. Και έτσι μας διαφημίζει πώς προέκυψαν τα 100 εκατομμύρια για προσλήψεις επικουρικού προσωπικού σε δομές υγείας. Αλλά και πάλι δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Τα 100 εκατομμύρια, κύριε Πρόεδρε, σημαίνει ότι πρέπει να έχουν γίνει προσλήψεις τουλάχιστον 4.000 επικουρικών υγειονομικών μόνο για την Αττική. Αν είχαν πράγματι προσληφθεί οι 4.000, δεν θα υπήρχε πρόβλημα προσωπικού στις ΜΕΘ και γενικά στα νοσοκομεία. Και να έχουμε υπόψη ότι στις 30 Μάρτιου του 2022 λήγουν οι συμβάσεις όσων επικουρικών προσλήφθηκαν. Η περιφέρεια δεν έχει κάνει καμιά παρέμβαση για τα τεράστια αυτά κενά. Επίσης μας λέει ότι διέθεσε 64 εκατομμύρια για εξοπλισμό των δομών. Δεν μας λένε πού πήγαν. Επίσης κάποιος εξοπλισμός ήταν προγραμματισμένος για πολύ νωρίτερα, ίσως και από την προηγούμενη και από την προπροηγούμενη διοίκηση. Ένα παράδειγμα, ο μαγνήτης του Ευαγγελισμού που είναι προγραμματισμένος από την προηγούμενη διοίκηση εδώ και 5 χρόνια, μόλις τώρα έχει εγκατασταθεί. Ούτε στα 2 χρόνια της προηγούμενης διοίκησης, ούτε της τωρινής δεν έχει λειτουργήσει. Και άλλο παράδειγμα. Ολοκληρώστε με αυτό, κύριε Σιωρά. Κέντρα πρόληψης για 11 νοσήματα. Μόνο 11 σοβαρά νοσήματα υπάρχουν. Και τα κέντρα υγείας τι θα κάνουν? Θα κάνει άλλα κέντρα πρόληψης η περιφέρεια? Συμμετέχει ο Περιφερειάρχης, 30 δευτερόλεπτα παρακαλώ, στην 23αμελή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που όρεσε η κυβέρνηση. Δεν μας ενημέρωσε ποτέ στην περιφέρεια για το τι συζητάνε εκεί μέσα. Και αυτό έχει σχέση με το προϋπολογισμό του 2022, γιατί προφανώς δεν θέλει να αποκαλύψει στοιχεία για την υποχρηματοδότηση της υγείας παρά την πανδημία. Ακόμα και στις υπηρεσίες της περιφέρειας που είναι 2.000 υπάλληλοι, δεν έχει γιατρούς εργασίας παρά μόνο εξωτερικούς γιατρούς και κυρίως παθολόγους. Επίσης, στις περιφέρειες της υπηρεσίας προβλέπονται από τον οργανισμό περίπου 40 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων για έλεγχο λοιμωδών νοσημάτων και ειδικά τώρα για την πανδημία. Αντί να ενισχυθεί η υπηρεσία λόγω πανδημίας, είναι αποδυναμωμένη. Μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Εμείς απευθυνόμαστε ευθέως σε όσους μας ακούν και κυρίως στα φτωχά λαϊκά στρώματα. Δεν υπάρχουν αυταπάτες. Από επιλογή της περιφέρειας και αυτής και της προηγούμενης δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει πολιτική. Μόνο ισχυρή πίεση του κινήματος και σε αυτήν πιστεύουμε, και επειδή εφαρμόζεται μια άδικη πολιτική και βασικό έλλειμμα είναι ουσιαστικά η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας που διαρκώς υποβαθμίζεται από τις κυβερνήσεις διαφόρων χρωμάτων και αποχρώσεων, σε αυτή την πολιτική που βάζει την υγεία του λαού σε δεύτερη μοίρα και σε πρώτη μοίρα τα κέρδη των επιχειρήσεων, εμείς προβάλλουμε κύμα αντίστασης κατά των άδικων αποφάσεων. Τελειώνω, λέγω το εξής, επειδή είναι παραδοσιακά μέρες αγάπης σε εισαγωγικά, κύριε Πρόεδρε, να συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς μίσος για το άδικο δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη. Ευχαριστώ πολύ.